Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν πολλές περιοχές του νομού Ευβίας λόγω των καταστροφικών βροχοπτώσεων που στήχησαν τη ζωή σε έναν 40χρονο αστυνομικό. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης, διακόπτοντας την περιοδία του στην Πελοπόννησο, επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές της Εύβοιας προκειμένου να δει από κοντά την καταστροφή και να συμπαρασταθεί στους απελπισμένους πολίτες. Δεν υπάρχει ούτε απογοητευτικό ούτε τίποτα και με τις πρώτες βροχές τα νερά από πίσω έρχονται σε όλη τη γειτονιά εδώ πέρα και πλημμύρει. Και είχε πλημμύρει εδώ πέρα, πρόεδρε, και ανέβηκε από το σκαλοπάτι μέσα τα νερά. Ναι. Ήμουνα στην άλλη άκρη της Ελλάδος σε περιοδία, την άφησα στη μέση για να έρθω να σε παρασταθώ και να γίνει μια έτσι προσπάθεια να συνειδητοποιήσει η Αθήνα ότι υπάρχει και άλλη Ελλάδα. Έχει γίνει ένα μόνιμο, θλιβερό μοτίβο τα τελευταία χρόνια, τον Αύγουστο να καιγόμαστε και τον Σεπτέμβριο να πνιγόμαστε. Και η πολιτεία διαφορεί. Είναι αδιανόητο το 2009 να έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια που δεν είναι υπόγεια, αλλά η πολιτεία να μην έχει μεριμνήσει για την στοιχειώδη υποδομή. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ευθύνες τις οποίες πρέπει να γνωρίσουν κάποιοι και επιτέλους μετά από τις 4 Οκτωβρίου να καθίσουμε κάτω, να ανασκουμποθούμε και να κάνουμε κάτι για τον πολίτη και όχι μόνο για τους λίγους και προνομιούχους της Αθήνας. Σαλόνια. Προς εδώ και φτάσει. Ένα μέτρο πάνω. Ευτυχώς που δεν πήγε πάνω. Μου. Κοιτάξτε από εδώ αριστερά. Κοιτάξτε από εδώ τι γίνεται, υπόγεια. Πώς θα τα καθαρίσω εγώ αυτά. Δεν είναι. Όχι, κανένας τίποτα. Κανένας. Όχι τίποτα. Μόνοι μας καθαρίζουμε εδώ. Πού είναι αυτά, ρε παιδί. Μόνοι μας. Εγώ με βλέπετε. Μόνοι μας τίποτα. Και εγώ όλη μέρα εδώ ήμουν χθες. Είναι ο κύριος Κιβώτα. Τίποτα. Δύο μηχανήματα του στρατού. Δεν μας ανοίγανε το δρόμο, κύριε πρόεδρε, να περάσουμε τα σκουπίδια και να φύγουν τα νερά. Ήταν τα νερά, κοιτάξτε μέχρι που ήταν. Δεν ανοίγαν ούτε το δρόμο. Κύριε Καρατζαφέρη, αυτός ο δρόμος εκεί κάτω είναι τελείως αυθαίρετος. Αυτός ο δρόμος μας έκανε τη ζημιά. Τουλάχιστον αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μεριμνήσει η παραπέουσα ούτως ή άλλως κυβέρνηση, να δώσει το ίδιο ποσό αποκατάστασης που έδωσε στις πυρκαγιές του 2007. Έχουμε τις ίδιες ζημιές. Χάθηκαν περιουσίες, άνθρωποι δεν έχουν πού να κοιμηθούν, πρέπει να αντιμετωπίσουν τη ζωή, πρέπει να πάρουν ξανά ηλεκτρικές συσκευές από την αρχή, ακόμα και αντιβάντια για να κοιμηθούν. Πιστεύω ότι θα υπάρξει η ανάλογη ευαισθησία και η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα τουλάχιστον για αποκατάσταση των πρώτων ζημιών. Αν και οι κάτοικοι της Εύβοιας και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκαν από τις νομαρχιακές επιτροπές του κόμματός τους να δώσουν αγώνα για τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, στον τόπο της καταστροφής δεν πήγε ποτέ κανείς. Αλλά πού είναι τα παλικάρια της δεξιάς? Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στο Βασιλικό Ευβίας, όπου παρέδωσε 30.000 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ένα ποσό που, όπως είπε, αντιστοιχεί στην προεκλογική αφισοκόλληση του κόμματός του στο νομό Ευβίας. Έχουν πληθεί 500 κατοικίες από τη χθεσινή πλημμύρα. Ήταν ένα καιρικό φαινόμενο σπάνιο, αλλά και εμείς δεν είμαστε άμεροι ευθυνών, η κοινωνία και ο κόσμος και η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτεία που έχουμε στερήσει από την αντιπλημμυρικά την περιοχή όλα αυτά τα χρόνια, που δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα παρά τις διαμαρτυρίες που έχουν κάνει κατά καιρούς. Ευτυχώς όμως που δεν είχαμε τα ανθρώπινα θύματα και είμαστε τουλάχιστον σε θέση σήμερα να κάνουμε την αποτίμηση και ήδη δουλεύουν συνεργεία να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που χάσανε περιουσίες μέσα σε μία ώρα. Εγώ ως άμεση παρέμβαση, κύριε Δήμαρχε, θα κάνω μία προσφορά. Είχα προγραμματίσει σε κάθε νομό το ποσό των 30.000 ευρώ για να βάλω πινακίδες. Δεν θα βάλω πινακίδες με το πρόσωπό μου ή στην Εύβοια. Αυτό το ποσό θα στο καταθέσω για να μπορέσετε να έχετε έτσι μία άμεση αντιμετώπιση και νομίζω ότι ο πρόεδρος της Νομαρχιακής θα έρθει κιόλας αύριο
να παραλάβει από την κεντρική διοίκηση τα χρήματα αυτά ως πρώτη ανακούφιση για τα πρώτα έξοδα. Αλλά βέβαια... Πρέπει να δείχνουμε αυτή την... Στις καρδιές των ανθρώπων, πρέπει να δείχνουμε μια αλληλεγγύη και να σκεφτούμε κάποια στιγμή ότι πέρα από το ιδιωτελές προσωπικό συμφέρον του κάθενος, πρέπει να δεικνύεται και να αναδύεται η ανθρώπινη αλληλεγγύη, όπου πας και να τρέχουμε όλοι. Όταν λοιπόν αυτή η εποχή βάλετε στην ουσία δύο φορές, άντε και με πυρκαγιές, άντε και με τα νερά, όλα αυτά νομίζω ότι η απουσία της κεντρικής εξουσίας αποδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας για τον πολίτη.